Και εσύ δόξαν αναφέρομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαρωθήσαν στους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτόν δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού ο λυτρωτής του κόσμου. Προς ουρανίους
και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Αμήν. Αγίος ο Θεός, Αγίος Αγίος αθάνατος,
Ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε η δεξιά σου. Κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε η δεξιά Oh.
του Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Μετά την άφηξή μου, λύκη βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άντρες, λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς, ο πίσω αυτών. Δύο γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν, νύχτα και ημέραν, που και παυσάμι με τα δακρύων ουθετών ένα εκαστών. Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί, το Θεό και το Λόγο της χάριτος αυτού το δυναμένο. Επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάση. Αργυρίου ή χρυσίου ηματισμού δεν ως επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τες κρύες μου και τις ούσι μετέ μου υπηρέτησαν εχείρες αυτές. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύεστε των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε
η λαμβάνει. Και ταύτα υπόν της τα γόνατα αυτού. Συν πάσιν αυτής προσήξατο. Πάτε Άγιε, κηρύσσον αυτούς εν
μάτι σου οδεύω κασμί. Τι ναώσιν εν καθώς ημείς, ότε ημίν μεταυτόν εν το κόσμο, εγώ επίρων αυτός εν το όνομα σου. Ούτ βέβο κασμί εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετων, ημί ο αιώς της απολύας, η να η γραφή πληροφή. Ήδε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχω εσύ την χαρά την εμήν, πεπληρωμένη εν αφήνση το ευαγγελιζομένο και πάντη το λαό. Άγιοι αδελφοί, θεοφιλέστατε εψηφισμένε Μητροπολίτα Μπουένος Άιρες, εξοχότατε κύριε πρέσβη της Ελλάδος εν Αγκύρα, εντιμολογιότατοι άρχοντες της Μητρός Εκκλησίας, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, πλούτος δωρεών του Θεού επέπεσεν εφημάς σήμερον, ώστε δεν εξαρκεί γλώσσα ανθρωπίνη να ευχαριστήσει και καρδία βρωτία να αισθανθεί την άπειρον αγάπην του μεγάλου δωρεοδότου Θεού. Συνήχθημεν και πάλιν εφέτος εις την ιεράν γην της Καπαδοκίας και τελούμεν εν αυτή την θείαν μυσταγωγίαν υπό τους ουρανίους θόλους και υπό το αγαθόν βλέμμα του ουρανίου Πατρός, τελούμεν λέγομεν την Θείαν Λειτουργίαν, κατά την οποίαν τα άνω συνεορτάζει της κάτω, και άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν εις τα εντάφθα τελούμενα, ενώ εκαρδίε μας πτερούνται και εξερχόμενε των σωμάτων εν πνεύματι αναβαίνουν εις τους ουρανούς, όπου το δείπνον της Βασιλείας του Θεού προσφέρεται. Ευχαριστούμεν δια τούτο τον Θεόν και τους αγαπητούς κατοίκους και άρχοντας της περιοχής, οι οποίοι παρέσκον εις ημάς την φιλοξενίαν και κάθε διευκόλυνσιν δια την πραγματοποίηση του ιερού αυτού προσκυνήματος. Εορτάζομεν σήμερον, αδελφοί και τέκνα, εις τον αγιοτόκον τούτων τόπων την σύναξη των 318 Αγίων Πατέρων της πρώτης εν Νικαία
Οικουμενικής Συνόδου. Συναχθέντες και εμείς ως εκείνοι από τον περάτων της γης, από την πόλη και από την Ελλάδα και από την Αμερική και ίσως και αλλαχώθεν, διαναζήσομεν από κοινού την ενότητα της μετεκείνων πίστεως εν το συνδέσμο της ειρήνης. Και ψάλλομεν χαίροντες εν μια συντόνο φωνή, των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, μίαν την πίστην εσφράγισαν, η οποία και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο. Ιδού παρόντες πνευματικός εν το μέσο ημών, οι 318 ούτοι θεοφόροι πατέρες, συγχαίρουν μαζί μας και συμπανηγυρίζουν και συνεύχονται ιερών χωρών συναποτελούντες των χρόνων υπερβαίνοντα και των τόπων υπερουράνιων καθιστώντα. Με ταυτόν δε και ο κατά την σήμερον ημέραν επίσης εντάφθα και νέο προκοπείο ευείας και πανταχού της γης όπου πιστεί συνεορταζόμενος Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο κατά τους εσχάτους καιρούς αναδειχθείς και δια πολλών θαυμάτων την Εκκλησίαν και πάντα στους εις αυτών προσφεύγοντας ευεργετών. Η εχμαλωσία και η δουλεία δεν εμπόδισαν αυτόν να ευαρεστήσει τον Θεόν και να διαλάμψει κατά την αγιότητα, αποδεικνύοντι ούτω τρόπος ότι ουδεμία του βίου δυσκέρια παρακολύει την πίστην, την αρετήν και την αγιότητα. Εκοιμήθη εν Κυρίω ειρηνικός εις το χωρίον τούτο, εις το οποίο εορτάζομεν σήμερον την μνήμη του κατά το έτος 1730, αφού ανεδείχθη θαυματουργός εν ζωή. Αποστήλας δια της προσευχής του εις τον εν μέκα ευρισκόμενον Κύριόν του Πινάκιον Θερμού Πυλαφίου, προς μεγάλων θαυμασμών εκείνων οι οποίοι περιέπεξαν το εγχείρημά του ως αδύνατον, αλλά τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Ο δε Κύριος έδειξε την προς αυτόν ευαρέσκειάν του με το να διατηρήσει άφτορον το ιερόν λείψανόν του. Τούτο κατά την γενωμένην ανταλλαγή των πληθυσμών το έτος 1924 μετεφέρθη υπό τον εντεύθεν αναχωρησάντων προκοπιαίων και εναπετέθη εις το ενεβία νέων προκόπιων, όπου ήδη και περικαλείς ναός ανηγέρθη και μέγα προσκύνημα γίνεται εις το οποίον και εμείς ηξιώθημεν να μεταβόμεν. Δια τούτο και εμείς χαίροντες και προς εαυτούς και αλλήλους απευθυνόμενοι ψάλλομεν και προτρεπόμεθα πάντας. Τον αστέρα πάντες των φαϊνών, τον εκπροκοπίου, απαστράψαντα νοητός, οσίον το κλαίος και καπαδόκον δόξαν, τον θείον Ιωάννην ύμνης τιμήσομεν. Εξάλλου, αποβλέπουσα η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας, εις την σήμερον εορταζομένην σύναξην των Αγίων Πατέρων της εννικαία πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όρισε να αναγινώσκεται εκ των πράξεων των Αποστόλων η περικοπή, η αναφερομένη εις την εν μιλήτω συνάντηση του Αποστόλου Παύλου μετά τον εκ της Εφέσου ελθόντων πρεσβυτέρων και εις τας προς αυτούς συμβουλάς του Παύλου. Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού.
αλότης ωραίας συμπτώσεως. Χειροτονούμεν εδώ σήμερον εις πρεσβύτερον, μετά 77 έτη απουσίας εκ του τόπου τούτου, των άχρητούδε αρχιδιάκονων της ημετέρας μετριότητος κύριων Ταράσιων, εψηφισμένων Μητροπολίτην Μπουένος Άιρες, ώστε λίαν επίκαιρη και δια την παρούσαν περίπτωσιν να είναι οι προμνησθέντες αποστολικοί λόγοι. Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού. Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κύριος Ταράσιος εγεννήθη εις τα Συνωμένας Πολιτείας της Αμερικής και υπηρέτησεν επί δεκαετίαν όλην πιστός και εν ζήλος και μεταφοσιώσεως εις το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείο. Διαψήφων κανονικών κατόπιν ημετέρας προτάσεως και προβολής εξελέγει υπό της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου πανψηφί Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες και σήμερον λαμβάνει τον δεύτερον της ιεροσύνης βαθμών, θα λάβει δε την ημέραν της Πεντηκοστής και τον της αρχιεροσύνης τρίτον και θα επιστρέψει συντόμως πέραν του Ατλαντικού δια να ποιμάνει τον εντινοτείο Αμερική Ορθόδοξων λαών του Θεού. Ας ευχηθόμεν όλοι όσοι συμμετέχουμεν σήμερον εις την μεγάλην και δικαιολογημένην χαράν του να αξιωθεί να ευαρεστήσει Θεό και ανθρώπης και να τιμήσει ως επίσκοπος την τιμή σας αν αυτόν μεγάλην του Χριστού Εκκλησία. Ιδού λοιπόν αδελφοί και τέκνα ότι προστίθεται εις την χαράν μας και η ευλογία της χειροτονίας και της κατά αυτήν χαροποιού ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Εις επιστέγασμα δε πάντων τούτων ανεγνώστη σήμερον η Ευαγγελική Περικοπή υπεριέχουσα την αρχιερατικήν προσευχήν του Κυρίου την περιλαμβάνουσαν το γνωστόν αίτημα αυτού οι ναώσιν εν εις αυτόν πιστεύοντες, το οποίον τόσον πολλάκις ακούομεν και αναφέρομεν, όσον πολλάκις και βλέπομεν παραβαινόμενον. Διότι επικύλε κοινωνικέ και θρησκευτικέ διασπάσεις και αντιθέσεις. Είναι αναμφισβητήτως αντίθετη προς το αγαθόν θέλημα του Θεού, του θέλοντος όπως όλοι οι άνθρωποι συναχθούν ειρηνικώς υπό τα στέρηγας της αγάπης του. Εις τούτο και εμείς, συντονιζόμενοι και συμμορφούμενοι, πράττομεν παν ό,τι δυνάμεθα δια την ενότητα και την ειρηνικήν συνεργασίαν των ανθρώπων. Ζητούμεν δε παρά του Θεού να μας χαρίσει αυτήν την των πάντων ανθρώπων επιθυμητήν ενότητα. Ζήσαντες δε σήμερον στιγμάς τη αυτής ενότητος με τα πάντων ανθρώπων, μετά των ζώντων και εκ των περάτων της οικουμένης ελθόντων προσκυνητών όλων ημών, μετά των σημερινών αγαπητών κατοίκων του Ιουργκύπ, του Προκοπίου, μετά των εντάφθα αναπαυωμένων προγόνων ημών, μετά των 318 Αγίων Πατέρων, μετά του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και πάντων των Αγίων, ως και μετά των εν Προκοπίο Ευβίας, συνεορταζόντων σήμερον την μνήμη του Οσίου και με τα παντός του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά τα πέρατα της γης και με τα πάσης της ανθρωπότητος και των επουρανίων δυνάμεων αισθανόμεθα καταπλημμυρισμένοι από χαράν και δοξολογία
και ευχαριστίαν προς τον Θεόν, ο οποίος χαρίζει εις ημάς τη αυτάς ισχυράς βιωματικάς εμπειρίας. Ήθε ο Κύριος να αυξάνει τας ευκαιρίας τιού των εμπειριών και να επισπεύδει την πραγμάτωση της πανανθρωπίνης ενότητος. Μέχρι ότου δε τούτο συμβεί, ήθε να χαρίζει εις ημάς τη αυτάς συνάξεις, ε οποία ασφαλώς τέρπουν και τας ψυχάς των μεγάλων καπαδοκών πατέρων και τας ειδικάς μας και τας ψυχάς των αγαπητών σημερινών κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι με τόσην καλοσύνην μας περιβάλλουν με επικεφαλής των εντιμότατων Κύριων Δήμαρχόντων. Εις όλους τους προσκυνητάς και τους παρακολουθούντας την υπαίθριον ταύτην Θείαν Λειτουργίαν μας, επιδαψιλεύομεν ολόθυμον την πατρικήν μας ευλογίαν και τους απευθύνομεν με μεγάλην στοργήν την πατριαρχικήν μας ευχήν και των εγκάρδιων ασπασμών μας από την ευλογημένην γήν της Καπαδοκίας, που είναι ιερά και υγειασμένη με υδρότας αγώνων και με αίματα μαρτυρίων και με στεναγμούς αλαλήτους γενεών ολοκλήρων. Η δε του Κυρίου χάρις και το πλούσιον αυτού έλεος ή με τα πάντων αμήν. Βούγγιν ύργιπ βελεδιέ βασκανή σαΐν μπεκύρ ούτε μισήν τα βετλησί ολάρακ. Ύργιπ τέμπουλουν μακτάν σόντερε τζέ μεμνούν ολδού μουζού η φαντέ ετμέκ ιστέρις. Ιστάμπουλα καντάρ γελέρε Βυσλερή Δαβέτ ετ την κλερή ιτσίν και εντυλερινέ ζελίκλε τεσεκύρετερης. Γιακούν γετσμιστέ καπαδόκια βυργεσιντέ, μπίρα ραντά για σαϊάν χριστιαν δε μουσλουμανλάρ, μπίρ μπιρλεριντέν αϊρουδελάρ. Βούγγιν ζλέμλε γέννιντέν γιάν γιάν άγγελ μελερινή γερμέκ, σόντερε τζε δουγγουλανδρυντζίδερ. Και τού χατυραλαρού δεβαμλού γυντεμδέ του τμακ γερινέ, δερσλέρ αλάρακ, χαταλαρού τεκράρ έτμεδεν, γυζελικλερέ δογρού γιόλ αλμακ γερεκύρ. Βούραδα πουλουνάν χριστιαν βε μισλουμάν καρδεστεριμιζίν, ουτς δερτ νεσίλ εντζεσί, μπέλ κυβίρα ραντά, βούραλαρδά ο γιουνλάρ ο Ιναΐπ, βυρλικτέ εγλενίωρλαρ, bir birlerinin bayramlarını kutluyorlar, birlikte ticaret yapıp zor günlerde birbirlerine destek oluyorlardı. Yunanistan'dan gelen misafirler büyük bir sevgi ve özlemle burada bulunuyorlar bugün. Azizlerin ve azizelerin yaşadığı Kapadokya'daki mekanları ziyaret edebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar ve onlarla beraber biz de yaşıyoruz. Sayısız insan ise bu ziyaretleri gerçekleştirebileceği günü sabırsızlıkla beklemektedirler. Sahip olduğumuz inanca göre de makbul olan bu ziyaretlerin yöre halkına ve toplumların yakınlaşmasına katkı sağlayacağına olan inançla bizlere bu günü yaşatan Tanrı'ya şükreder, burada hazır bulunan Müslüman ve Hristiyanlar için hepiniz için hayır dualar eyleriz. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι Σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δεύτε πάντα συγκριστή προς την είσοδο του Χριστού, αιτία ανάστασης.